Εμείς αυτή τη Δευτέρα ήρθαμε στα headquarters και δοκιμάσαμε eyeliner. Πολλά eyeliner. Όλα. Και κι άλλα. Γεια σου! Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που έστω και για μία φορά στη ζωή τους μετά από μία αγορά αναρωτήθηκαν γιατί το αγόρασα τώρα εγώ αυτό. Στο καινούριο μου βίντεο έχω όλα αυτά τα γιατί τα αγόρασα τώρα εγώ αυτά, όλα μαζί με ένα swipe up. Σας υποδέχομαι με τη ρόμπα μου στο σπίτι μου, όπου έχω Wi-Fi και μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ, γιατί έχω ξεπεράσει την ορθή χρήση δεδομένων για το μήνα. Ακόμα και να θέλω να αγοράσω, δεν μου δίνει κάποιος. Έχω πρόβλημα, οκ. Okay. Όμως αυτό εξηγεί γιατί δεν έχω κάνει story τσιρίζοντας, που φτάσαμε τους 200.000 subscribers στο κανάλι μου στο YouTube, γιατί δεν είχα ίντερνετ και ήμουν χθες όλη τη μέρα έξω από το σπίτι. Ευχαριστώ και τόσο πολύ! Και ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εκεί και έχετε κάνει αυτό το subscribe. Πιο πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει και χρησιμοποιείτε το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λέτε φτάσαμε τους 200.000 subscribers και αυτό είναι υπέροχο. Hashtag we are in this together, hashtag feeling blessed, hashtag άντε βρες αντανάδες που με συγκινήσατε, hashtag βάζω τραγούδι. Εντάξει, ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Πάω να πλύνω τώρα πιάτα με άλλη ψυχολογία. Θα κάνω το σπίτι λαμπίκο. Φτιάχνω και μια φωτογραφία από χθες από το Pride να σας ανεβάσω σε λίγο. Τι μου κάνετε εκεί πέρα έξω? Ποιοι είσαστε Θεσσαλονίκη να σηκώσετε χέρι, να αρχίσετε να ετοιμάζεστε, να ντύνεστε και να κατηφορίζετε για την φοβερή παρέλαση για το Pride και για την συγκλονιστική συναυλία? Στο Λευκό τον Πύργο εννοούσα. Πάμε να περάσουμε τέλεια σήμερα στο Pride παρέα. Εμείς ανεβήκαμε από Αθήνα γι' αυτό. Θα το παρουσιάσω, το ξέρετε. Δεν σας το είχα πει. Εντάξει, Ελίκη. Είμαστε πανάπλες και πηγαίνουμε στο Pride. Σαλονικάρα ρε εσύ, κι αλικάρα. Σαλονικάρα, αλικάρα. Τρελαφικά τα πυροτεχνήματα ρε παιδιά. Ρε κορίτσια μου, 1 ευρώ να είχα για κάθε ερώτηση που μου κάνετε για αυτό το φόρεμα στην χθεσινή φωτογραφία που ανέβασα. Το ψάξα, μήπως σας βρω ακριβώς το link για να κάνω κάποιο swipe up, αλλά είναι out of stock. Είναι τώρα αυτό ευγενικό? Λοιπόν, υπάρχει αυτή η κατάσταση σίγουρα. Και κοιμήθηκα τώρα λιγάκι γιατί σήμερα θα είναι πολύ μεγάλη βραδιά και εγώ δεν μπορώ τα ξενύχτια. Αλλά έχουμε τζενεράλε για Mad Video Music Awards 2018. Ακούω σήμερα συνέχεια αυτό εδώ το τραγούδι. Μου το θύμισε με τη διασκευή που έκανε ο Πάνος, μωρέ. Ο Πάνος που του είχα κάνει αυτό το βίντεο, το χορευτικό. Άμα κάνετε swipe up θα ακούσετε ωραία διασκευή που έχει κάνει. Εδώ είμαστε! Ρούχο νούμερο 3. Δεν έχουν ξεκινήσει 1/4 τα βραβεία, εγώ ρούχο νούμερο 3. Τι μπορούμε. Άρα ρε τιμ! Πού είσαστε? Μαρή! Τελειώσαμε το Α! Πολύ ωραία! Ζουνέλια, ποιος μόνταρε από το πρωί για να έχει σήμερα αυτή τη στιγμή με ένα swipe up backstage από τα βραβεία, τα χθεσινοβραδινά? Ποιος? Μωρό μου, ποιος? Καλημέρα! Όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, που μπορεί κάπου να πείζεις ενδεχομένως για κάποιο λόγο, θέλω να σου πω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί σήμερα το βράδυ 9.30 ώρα στο θέατρο Βράχων με ελεύθερη είσοδο μπορούμε να δούμε τη Μαρίνα Σάτι. Και δεν είναι έτσι μια απλή συναυλία για να περάσουμε καλά. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Γιατί η Μαρίνα δηλώνει παρούσα σε μια εποχή που θεωρεί απαράδεκτο να δηλώνει κανείς απούσα.